Καλησπέρα. Συμπολίτες, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την απέραντη θλίψη μας για αυτήν την ανίποτη τραγωδία, για το τραγικό δυστύχημα που προκλήθηκε από τη σύγκρουση δύο μαξοστοιχιών στις 3 του μήνα, πριν τρεις μέρες, στα Τέμπη. Ό,τι και να πούμε δεν είναι αρκετό για να απαλύνει τον πόνο των γονιών, των αδερφών, των συζύγων και των φίλων που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς των θυμάτων αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να δηλώσουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας και να τους δείξουμε πως δεν είναι μόνοι. Πως ίσομη η κοινωνία απαιτεί από την πολιτεία, τις αρχές, τους επενδυτές και προπάντων από τη δικαιοσύνη τον πλήρη σεβασμό των πολιτών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς καμία καθυστέρηση. Η κοινωνία απαιτεί εξηγήσεις και περιμένει την παραδειγματική τιμωρία των υπαίτιων αυτής της τραγωδίας. Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν πως αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες ήταν ατύχημα, δυστύχημα ή κακιά η στιγμή, δεν θα τα καταφέρουν. Όσο μελετημένη και αν είναι η επικοινωνιακή στρατηγική που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή και η τακτική ελαχιστοποίησης της ευθύνης από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κανείς δεν θα καταφέρει να μας πείσει πως την τραγωδία την προκάλεσε μόνο ο άπειρος σταθμάρχης και το τραγικό ανθρώπινο λάθος. Όσο και αν προσπαθούν να υποτιμήσουν την νοημοσύνη των πολιτών και να μας πείσουν πως οι διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων φταίνε για το κακό που μας βρήκε, θα πρέπει να ξέρουν πως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Όχι, δεν ήταν ατύχημα. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο πολιτικό έγκλημα. Όλοι γνώριζαν πως κάποια στιγμή το κακό θα γίνει. Εκτός βέβαια από εμάς, που καλή την πίστη στέλναμε τα παιδιά μας με το φιλικό, γρήγορο, εξυγχρονισμένο εθνικό μεταφορικό μέσο κάθε φορά πιο κοντά στο θάνατο. Μακάρι αυτό που ζούμε σήμερα να ήταν ψέμα. Μακάρι να ήταν ψέμα για τη μάνα και τον πατέρα της Αθηνάς, για τα αδέρφια και τους φίλους της. Μακάρι να ήταν ψέμα για δεκάδες οικογένειες που δεν μπορούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό των προσφυλών τους προσώπων. Μακάρι να ήταν ψέμα για τις οικογένειες των εργαζομένων που έφυγαν εκείνη την ημέρα από το σπίτι για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ. Μακάρι να ήταν ψέμα για όλους εμάς που πιστέψαμε στην ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας, στο μεγάλο όραμα του Ελλάδα 2 και τα τεράστια βήματα που έγιναν στον τομέα της τεχνολογίας. Μακάρι να ήταν ψέμα πως ο Πρωθυπουργός της χώρας μας είχε προγραμματίσει την επόμενη του ατυχήματος προεκλογική φιέστα με φόντο το ανύπαρκτο κέντρο τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του δικτύου Βορείου Ελλάδος. Μακάρι, φίλες και φίλοι, να ήταν ψέμα πως ο Πρωθυπουργός της χώρας και η εκλεκτή του δεν είναι αχταρμάς διάφορων αδιάφορων πολιτικών που δεν τους καίγεται καρφί για την ασφάλεια των πολιτών που τους εξέλεξαν. Το τραγικό γεγονός των Τεμπών και ο άδικος χαμός δεκάδων νέων ανθρώπων έφερε στο φως τη γύμνια τους. Ταυτόχρονα όμως, το γεγονός αυτό σηματοδοτεί και μία νέα περίοδο. Νέους καιρούς, διότι από τις απανωτές καταιγίδες, φίλες και φίλοι, το κερί έχει σβήσει. Και τώρα καλούμαστε να υπερασπιστούμε το παιδί, τη νέα γενιά, διότι αυτή είναι η μόνη ελπίδα.
Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Σεβόμαστε το πένθος των οικογενειών και για τον λόγο αυτό κλείνουμε προσωρινά αυτήν τη διαμαρτυρία εδώ, σιγοτραγουδώντας όλοι μαζί το «Κάποτε θα έρθουν». Και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε τη πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί θα σε πουλήσω. Θα έχεις σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.